πώς νιώθετε που είστε για άλλη μια χρονιά στην ΑΕΚ? Ευθύνη. Κάναμε πέρσι με επιτυχία το πρώτο βήμα. Έχουμε επαναλάβει πολλές φορές ότι εδώ υπάρχει ένα πλάνο και ένα σχεδιασμός με απότερο σκοπό την επιστροφή της ομάδας στην Α1 σε ένα πρώτο επίπεδο. Τα δύο άλλα κομμάτια του σχεδιασμού αφορούν την επανεκκίνηση των υποδομών και τη δημιουργία, την κατασκευή δικού μας γηπέδου, τα οποία είναι το δεύτερο, ήδη είναι σε εξέλιξη, το κομμάτι της ανοικοδόμησης των τμήματων υποδομής, και το γηπεδικό επίσης το τρέχουν οι άνθρωποι που πρέπει να το τρέξουν. Όσον αφορά το κομμάτι της επιστροφής ομάδας στην Α1, έγινε πέρσι με επιτυχία το πρώτο βήμα, απομένει άλλο ένα. Δημιουργήσαμε φέτος ένα ρόστερ πάλι στην περσινή φιλοσοφία, δηλαδή ένα κράμα παιδιών που να συνδυάζει εμπειρία και ταλέντο, αλλά και παιδιά που να έχουν την προσωπικότητα και το σθένος στο ψυχικό να σηκώσουν το βάρος τους στην πλάτη τους ένα τόσο μεγάλο και βαρύ φορτίο. Και νομίζω ότι σε πρώτη φάση τουλάχιστον το ρόστερ που δημιουργήσαμε μας αφήνει απόλυτα ικανοποιημένους. Με το τωρινό ρόστερ, υπάρχουν σκέψεις και για μεταγραφή ή άλλη, για ενίσχυση κυρίως? Δεν είναι επιτακτική ανάγκη. Κατά 95% η ομάδα έχει αποκτήσει τον κορμό των παιχτών και κάτι παραπάνω από αυτό που θέλει. Ενδεχομένως να συμπληρωθεί, να ολοκληρωθεί το ρόστερ με ένα παιδί που θα βοηθήσει στις θέσεις των ψηλών. Αλλά παίχτες που δεν θα είναι παίχτες πρώτης γράμμης. Μάλιστα. Στόχοι για τη φετινή περίοδο? Δεν υπάρχουν στόχοι, υπάρχει ένα στόχος. Είναι η επιστροφή της ομάδας στην Α1. Το κυριότερο είναι αυτό, ναι. Ποια είναι τα σύν της φετινής ΑΕΚ? Αυτά που ήταν και πέρσι. Σοβαρή διοίκηση, με όραμα, με πλάνο και με τις δυνατότητες να υλοποιήσει το πλάνο που έχει στο μυαλό της. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Το δεύτερο μεγάλο όπλο είναι η συνοχή που υπάρχει στο εσωτερικό της ομάδας. Ένα τεχνικό επιτελείο ανθρώπων που έχουν την τεχνογνωσία, την εμπειρία και τη θέληση και την πολύ καλή χημεία μεταξύ τους να φέρουν εις πέρας μια πολύ σοβαρή αποστολή. Και το τρίτο και ίσως με το μεγαλύτερο ειδικό βάρος, η βοήθεια του κόσμου, η οποία ίσως πέρσι μας έλειψε σε μεγάλο βαθμό. Την κατανοήσαμε επίσης, γιατί καταλάβαμε ότι ήταν δύσκολο για τον κόσμο να αποδεχτεί από τη μια στιγμή στην άλλη την επιλογή της Β' Εθνικής. Νομίζω ίσως και συνδυασμό και με την επιλογή του ποδοσφαίρου που ακολούθησε το δρόμο του μπάσκετ. Αρχίζει ο κόσμος να κατανοεί ότι η επιλογή ήταν μονόδρομος για την εξυγίανση της ομάδας και την επιστροφή της σε μια κατάσταση που θα είμαστε πάλι περήφανοι και θα την καμάρουμε. Υγιής, χωρίς χρέη και σε υψηλό επίπεδο στην Α1. Προπάντων, χωρίς χρέη. Τι θα θέλατε να πείτε στον κόσμο? Ότι η ΑΕΚ χωρίς τον κόσμο δεν είναι ΑΕΚ. Και αυτό πρέπει ο κόσμος να το καταλάβει. Αλλά πρέπει να υπάρχει και υπομονή. Δεν γίνονται θαύματα από μια μέρα στην άλλη. Πέρσι κάναμε το πρώτο βήμα. Φέτος απομένει ένα βήμα ακόμα. Αλλά πρέπει ο κόσμος να είναι από δίπλα, να μας πάρει από το χέρι. Θέλουμε στήριξη. Θέλουμε δυναμική στήριξη. Και στην έδρα μας, όποια και να είναι αυτή, και το τονίζω, όποια και να είναι αυτή, δεν πρέπει να υπάρχει δικαιολογία του άλλου της δύσκολης προσβάσης. Ο ΑΕΚτζής διακατέχεται από ένα ιδιαίτερο συνέστημα για την ομάδα που πρέπει να τη στηρίξει στα δύσκολα. Και να συνειδητοποιήσει ότι χωρίς τον κόσμο δεν είμαστε κάτι διαφορετικό, δεν είμαστε οι ΑΕΚ. Είναι αυτό που μας διαφοροποιεί, ο κόσμος και η ιστορία, από τα μικρομεσαία και τα μικρότερα σωμάτια. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν θα σας καθυστερήσω άλλο. Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, καλή επιτυχία.